κινητικότητα καταγράφεται σε ό,τι έχει να κάνει με τις χειμερινέ διακοπές και τον προγραμματισμό που πολλοί ήδη κάνουν. Υπάρχει μια σχετική κίνηση, ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μεγαλύτερη. Ε, υπάρχουν ερωτήσεις ε, από την, στην Ελλάδα κυρίως σε χιονοδρομικά κέντρα και χριστογεννιάτικους προορισμούς όπου υπάρχουν εκδηλώσεις και πάρκα ε, χριστουγεννιάτικα και από το εξωτερικό είναι στην κεντρική Ευρώπη κατά κύριο λόγο και στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη που ενδείκνεται αυτές τις μέρες το Χριστουγέννη και της Πρωτοχρονιάς. Σε σχέση με πέρυσι, τα δεδομένα πάντως δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Τώρα συγκριτικά με πέρυσι είμαστε σχεδόν στα ίδια μέχρι τώρα. Ε, ναι, Γενικώ όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης υπάρχει πάντα Ωραία. μείωση. Οι προσφορές πολλέ, όπως επίσης και οι δημοφίλεις προορισμοί που επιλέγουν Καλαματιανοί και Μεσίνοι. Πράγα, η Βιέννη, η Ελβετία, το Λονδίνο, η Ιταλία, ε, χιονοδρομικά κέντρα όπως το Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Προσφορές πάρα πολλές. Έχουμε μία προσφορά για τον Πάνσχο 27 Δεκεμβρίου με για τέσσερις μέρες με 185 ευρώ το άτομο, με σε τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο, με πρωινό και δείπνο, με αναχώρηση οδική από την Καλαμάτα. Ανάμεσα στις επιλογές πάντα και οι μονοήμερες αποδράσεις. Ναι, μονοήμερα στα κοντινά χιονδρομικά όπως του Μενάλου, των Καλαβρίτων και διήμερα ή τριήμερα στα πιο προς την κεντρική Ελλάδα και την Βόρεια.